20 από τους 36 συνολικά διοικητικούς υπαλλήλους του Πανεπιστημίου Κρήτης που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα επανατοποθετούνται στο ΑΕΗ του νησιού, όπως προβλέπει η σχετική απόφαση που δημοσιεύτηκε στο φύλλο της κυβέρνησης. Δεν εξασφαλίζεται πως τις 20 θέσεις θα τις πάρουν οι 20 από τους 36 συναδέλφους του Πανεπιστημίου Κρήτης, γιατί οι αιτήσεις αυτές μπορούν να κάνουν όλοι οι διαθέσιμοι από τα 8 ιδρύματα. Σύμφωνα με αυτήν, οι θέσεις που αφορούν στο Πανεπιστημίο Κρήτης είναι 5 υπάλληλοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης ειδικότητας διοικητικού, 2 υπάλληλοι τεχνολογικής εκπαίδευσης ειδικότητας βιβλιοθηκονόμων, 9 υπάλληλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 5 ειδικότητας διοικητικού και 4 ειδικότητας λογιστικού και 4 υπάλληλοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης ειδικότητας επιμελητών. Το Σεπτέμβριο είχαν αξιολόγηση που έλεγε ότι είμαστε λίγοι, την πέταξαν στα σκουπίδια και είπαν ότι είμαστε υπεράριθμοι και περισσεύουμε. Τώρα δεν είχαν άλλη αξιολόγηση, αλλά ανακαλύψανε ότι είμαστε λίγοι, χρειάζονται περισσότεροι. Πέρα από την ανακούφιση όμως υπάρχουν πάρα πολλά άλλα. Ότι έτσι κι αλλιώς γύρω στους 450 θα απολυθούν από όλα τα πανεπιστήμια. Ένα. Το δεύτερο αλλά έχει να κάνει με την κατηγορία των φυλάκων, η οποία δεν επανέρχεται ως κατηγορία. Δίδεται η δυνατότητα στους συναδέλφους που έρχονται από την ειδικότητα των φυλάκων να κάνουν αίτηση τώρα, αλλά για κατηγορία επιμελητών, όχι φυλάκων. Φύλακες τέλος στα πανεπιστήμια, αυτό είναι το μήνυμα δηλαδή. Στα πανεπιστήμια η φύλαξη θα είναι μόνο από ιδιωτικές εταιρείες. Η απόφαση αφορά συνολικά 600 από τους 1036 υπαλλήλους στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ της χώρας που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα. 400 από αυτούς δεν επανατοποθετούνται σε νέες θέσεις. Οι υπάλληλοι του Πανεπιστημίου Κρήτης εκφράζουν την ανησυχία και τον προβληματισμό τους, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τους τεχνικούς υπαλλήλους. Και για τους τεχνικούς δεν δημιουργούνται θέσεις υποδοχής. Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης έχουμε 8 τεχνικούς σε διαθεσιμότητα, 0 θέσεις υποδοχής τεχνικών. Στο Καποδιστριακό και το Μετσόβιο ομοίως. Κάποιες ελάχιστες, κάτω από 10 θέσεις τεχνικών, είναι στις θέσεις υποδοχής. Μόνο για το Αριστοτέλειο και το Μετσόβιο άγνωστο γιατί έγινε αυτή η εξαίρεση. Άρα και η τεχνική υποστήριξη δρομολογείται για να πάει σε ιδιωτικές εταιρείες.